Η χαρά μας λοιπόν είναι μεγάλη, δεν θέλω να σας κουράσω, πανασολογιότατε, έτσι. Ο πανασολογιότατος, Λιώτιος και ο ίδιος, εκπροσωπεί τον ποιμενάρχη μας, ο οποίος αγαπά όλος ιδιαίτερος τους Θρακομακεδόνες. Εγώ τι να πω, ότι και στον αγιασμό δάσκαλε εδώ ήταν, αλλά είναι πανεπιστημιακός ως ευαθμιότατος και έχει στην Κύπρο διαφορετικά, θα ήταν κοντά μας. Έχουμε όμως τις ευχές του και με τις ευχές του πορευόμαστε. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εδεσιμολογιότατε, ετοιμότατοι κύριοι Υπουργοί, κύριοι Βουλευτέ, κύριοι Πολιτευτέ, κύριοι Αντιδήμαρχοι, Δήμαρχοι, εκπρόσωποι των τοπικών αρχών και πάσης αρχής, ελογιμότατε κύριε καθηγητέ, ελογιμότατε κύριε καθηγητά και πρόεδρε της Επιστημονικής Επιτροπής, κύριε Αθανάση Παπά, ετοιμότατε διευθυντά της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κύριε Στέφανε Καπέλα, ελογιμότατε πρόεδρε της Οργανωτικής Επιτροπής, κύριε Λαμπρινέ Πλατιπόδη, αξιότιμοι σύνεδροι, με το χαιρετισμό αυτό, απόψε εκπροσωπώντας τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ηλίου Αχαρνών και Πετροπόλεως, κύριο Αθηναγόρα, ο οποίος απουσιάζει, όπως είπαμε, εκτός Ελλάδος, μεταφέρω σε όλους τους συνέδρους τις συγχαρητήριες ευχές και τις ευλογίες του για τη διεξαγωγή της επιστημονικής διημερίδας, η οποία ξεκινάει, όπως όλοι γνωρίζετε, με θέμα το ελληνικό σχολείο του 21ου αιώνα, παιδαγωγικές, εκπαιδευτικές, επιστημονικές προκλήσεις, επιλογές και ρεαλιστικές στοχεύσεις. Ο Σεβασμιότατος, ευρισκόμενος ο ίδιος στον χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης και ασχολούμενος με την σύγχρονη παιδαγωγική διαδικασία, βρίσκει ότι η παρούσα διημερίδα είναι υψηλού επίπεδου, με καλή κουλτούρα και άριστες παιδαγωγικές, φιλοσοφικές και ιστορικές, θεωρητικές και πρακτικές προεκτάσεις. Το πρόγραμμα της διημερίδας, στηριγμένο στην πλούσια εμπειρία του παρόντος, φανερώνει και υπόσχεται μια πολύπλευρη ρεαλιστική ανάπτυξη του θέματος, χωρίς να κλείνει τα ότα προς το ιστορικό παρελθόν, ατενίζοντας όμως αντικειμενικά και ουσιαστικά τις προοπτικές και τις προκλήσεις της αυριανής εκπαίδευσης και του μελλοντικού σχολείου. Εκφράζουμε το θαυμασμό μας, διότι τόσο ο Δήμος Αχαρνών, όσο και η Οργανωτική Επιτροπή, το ΓΕΛ και το Ελληνικό Ινστιτούτο Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης για άλλη μία φορά μας εκπλήσουν θετικά με τις σύγχρονες επίκαιρες συνετές και πρωτοποριακές παρεμβάσεις τους αναφορικά με την εκπαιδευτική και μαθησιακή διαδικασία. Ευχόμαστε καλή διεξαγωγή και τα πορίσματα της διημερίδος να συμβάλλουν στην πρόοδο του ελληνικού σχολείου και στην υγιή διαπαιδαγώγηση της νεολαίας μας. Και επειδή εκκλησιαστικώς βρισκόμαστε στην αναστάσιμη περίοδο, θα προσθέσουμε την ευχή τα συμπεράσματά σας να συμβάλλουν στην ανάσταση και ανακαίνιση της παιδείας μας. Καλή επιτυχία, Χριστός Ανέστη.